Ας ξεκινήσουμε με το πώς ήρθατε στον ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε? Ο άνθρωπος που μου έφερε ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ΠΑΟΚτσής και ήθελε οπωσδήποτε να κατέβω να παίξω στον ΠΑΟΚ. Ήμουν μικρός βέβαια, ήμουν 15 χρονών. Όταν κατέβηκα, δοκιμάστηκα από τον κύριο Λευτέρη τον Παπαδάκη, ο οποίος με ενέκρινε και με κράτησε για τα τσικό του ΠΑΟΚ. Και έκτοτε, το 1975 έγινε αυτό, το 1978 έγινε επαγγελματίας του ΠΑΟΚ με το συγχωρεμένο του Λάκη του Πετρόπουλου, που με είχε κάνει επαγγελματία. Και έπαιξα 12 χρόνια επαγγελματικά και το 1990 έφυγα, πήγα και έπαιξα άλλα 2 χρόνια στην Ξάνθη και σταμάτησα την καριέρα μου. Όταν πρώτο ήρθατε εδώ, ήσασταν και σε μικρή ηλικία, πώς σας φάνηκε, ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις? Ήταν πολύ δύσκολα, γιατί κατέβηκα από το χωριό, από πολύ μικρό χωριό. Οι καταστάσεις ήταν πολύ δύσκολες εδώ. Έμενα σε οικοτροφείο, βέβαια, φρόντισε ο ΠΑΟΚ να με πάει στο σχολείο, γυμνάσιο, σε ιδιωτικό, στο κύριο Ανδρεάδη στην Επτάλοφο. Έμενα σε οικοτροφείο, έκανα προπονήσεις και έπαιξα στα τσικό, ξεκίνησα, εφηβικό, ερασιτεχνικό και έγινε επαγγελματίας το 1978 τον Ιανουάριο. Στην αρχή παίζατε ως επιθετικός και στη συνέχεια καθιερωθήκατε ως λίμπερο. Ποιος ήταν ο προπονητής που το έκανε αυτό? Ναι, ξεκίνησε επιθετικός, έπαιζα και στα δύο άκρα, λόγω της ταχύτητάς μου, και σεντερφόρ. Αλλά επειδή τότε ο ΠΑΟΚ, όλοι οι παίχτες σχεδόν παίζανε Εθνική Ελλάδος, ήταν πολύ δύσκολο να καθιερωθώ σε κάποια θέση. Και κάποιος προπονητής, συγκεκριμένα ο Πίχατσεκ, ο Έγκον Πίχατσεκ, με γύρισε στα χαφ. Από εκεί, μετά τον Πίχατσεκ, ήρθε ο Χέρ, ο οποίος με χρησιμοποίησε σαν λίμπερο. Και καθιερώθηκα πλέον πίσω στη θέση του λίμπερο. Ο τωρινός ΠΑΟΚ προσπαθεί να παίξει ξανά με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Θεωρείτε ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει με αυτό το σύστημα? Το 3-5-2 είναι λίγο δύσκολο σύστημα, γιατί η αμυντική πρέπει να είναι πολύ γρήγορη. Βέβαια, είναι ένα σύστημα το οποίο το παίζουν σχεδόν όλες οι μεγάλες οι ομάδες, γιατί γεμίζει στο κέντρο και βγαίνουν πολύ γρήγορα οι ακραίοι μπροστά. Αυτό βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι λίγο ρίσκο, επειδή η άμυνά του δεν είναι τόσο γρήγορη, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξει πολύ. Δηλαδή, ο λίμπερο του ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει λίγο βάθος. Εάν παίζει στην ίδια ευθεία, φοβάμαι ότι θα πάθουμε ζημιές πολλές. Αγωνιστήκατε στον ΠΑΟΚ για πάνω από 10 χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε, να θυμηθείτε την πιο ευχάριστη, αλλά και την πιο δυσάρεστη στιγμή σας? Η πιο ευχάριστη στιγμή ήταν σίγουρα η κατάκτηση του πρωταθλήματος, το 85. Εκείνη η χρονιά πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για όλους μας. Και η πιο δυσάρεστη χρονιά και πιο δυσάρεστη μάλλον της εμπειρία που θα τη θυμάμαι για όλη τη ζωή και πιστεύω ότι όλοι οι παίχτες του ΠΑΟΚ θα τη θυμούνται, είναι ο αποκλεισμός μας από την Μπάγκερ στα πέναλτι. Κάτι το οποίο για μένα δεν ήταν δίκαιο. Τους βοήθησε ο διαιτητής εκεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα πέναλτι, που έδωσε 3 φορές επανάληψη το πέναλτι του Αουκεντάλερ και έτσι πέρασε η Μπάγκερ. Αυτή ήταν πραγματικά η πιο άσχημη στιγμή της καριέρας μου που θα τη θυμάμαι και δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ. Επίσης, θα ήθελα να θυμηθείτε σε όλη αυτή την πορεία σας στον ΠΑΟΚ, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σας έκαναν εντύπωση, είτε έχει να κάνει με κάποιον προπονητή, είτε με κάποιο άτομο από τη διοίκηση ή κάποιον ποδοσφαιριστή. Αυτός που με βοήθησε πραγματικά για να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ ήταν ο Γιώργος Οκούδας και ο συγχωρεμένος ο Αρίστος Φουντουκίδης. Δύο άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σε κάποια στιγμή ήθελα να σταματήσω γιατί δεν μπορούσα, δεν άντεχα, δεν είχα οικονομικά, ήμουν πολύ χάλια. Ο πατέρας μου δεν είχε να με στείλει λεφτά και είχα πάρει την απόφαση να σταματήσω. Βέβαια, εκεί βρέθηκε ο Φουντουκίδης, ο συγχωρεμένος ο Αρίστος,
μαζί με τον Γιώργο τον Κούδα και τον Νέτο τον Κουερίνο, οι οποίοι πραγματικά με κρατήσανε. Και μετά αυτός ο οποίος με βοήθησε ήταν ο συγχωρεμένος ο Παντελάκης, ο πρόεδρος, ο οποίος εκείνη την εποχή με είχε βγάλει μισθό, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει σε έφηβο του ΠΑΟΚ, για να μπορέσω να μείνω εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μεγάλη στήριξη από ό,τι φαίνεται. Υπήρχε, πραγματικά υπήρχε μια τέτοια στήριξη, γιατί βλέπαν ότι είχα μέλλον, μπορούσα να παίξω, είχα δυνατότητες, αλλά το οικονομικό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή που με έκανε και με έδωσε πλέον ένα μισθό τότε σαν έφηβος, έμεινα και κατέβηκαν και οι γονείς μου από το χωριό πλέον εδώ Θεσσαλονίκη και μείναμε Θεσσαλονίκη όλοι. Μετά το τέλος της καριέρας σας, τι κάνατε και τώρα με τι ασχολείστε? Μετά το τέλος της καριέρας ασχολήθηκα με την οικοδομική δραστηριότητα. Ο πεθερός μου ήταν εργολάβος οικοδομών. Συνέχισα μαζί του την οικονομική δραστηριότητα. Έφυγα Αλεξανδρούπολη το 1998. Συνέχισα εκεί την οικοδομική δραστηριότητα και έχει τώρα 2 χρόνια. Έχει σταματήσει βέβαια γιατί η οικοδομική δραστηριότητα έχει τελειώσει. Άνοιξα ένα καφενείο, το καφενείο των Παοκτσίδων, το Στέκι, το οποίο κάθε φορά που παίζω πάω γίνεται χαμός, έτσι. Και είμαι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα τον παρακολουθείτε τον ΠΑΟΚ? Ανελιπώς, δεν χάνω ούτε παιχνίδι. Πιστεύετε ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα σωστό δρόμο ώστε να φτάσει στο επίπεδο της ομάδας που είχατε αγωνιστεί εσείς? Ναι. Πραγματικά έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά, το γήπεδο, η εγκατάσταση, ο χώρος υποδοχής, αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τότε. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ανέλαβε τα ενία του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει όραμα, θέλει να κάνει πολύ μεγάλη την ομάδα και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να την κάνει. Έχει τις δυνατότητες, έχει τον κόσμο, όλα συνηγορούν στο να πάει η ομάδα πολύ μπροστά. Κλείνοντας, να μας πείτε και κάτι και για τη σημερινή βράβευση. Την περιμένατε? Την περίμενα γιατί γίνανε πολλές επανειλημμένες κλήσεις. Δεν μπορούσα να έρθω λόγω υποχρεώσεων. Ήρθα τώρα. Ήταν και το μάτς τέτοιο, το ντέρμπι. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου τη διοίκηση, τον υπέροχο αυτόν κόσμο για το χειροκρότημά του. Και εύχομαι ο ΠΑΟΚ να έχει πάντα επιτυχίες και να παίρνει τίτλους.